Το να κάνεις ε, προπαγάνδα και να λες κάποιο ψεματάκι, αξι, λογικό ακούγεται. Έτσι είναι. Ο κόσμος κρίνει όμως. Το να λες μόνιμα ψέματα γιατί έχεις πίκρα και στεναχώρια μέσα σου στην προσπάθειά σου να γίνεις δήμαρχος, ε, δεν βρίσκεις ανταπόκριση και τάζεις τα πάντα και λες ψέματα όπου βρεις και όπου σταθείς και βέβαια δεν είναι ένας αυτός, είναι περισσότεροι του ενός εγώ έχω να πω κάτι όσον αφορά το νερό ω αγαθό. Δεν ξέρω τι γινόταν πριν το 11, έχω ακούσει. Αλλά από το 11 και ύστερα που είμαι δήμαρχος εγώ, όταν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην αρχή για το νερό, βγάζαμε ανακοίνωση. Ανακοίνωσει δεν βγαίνουν πια. Γιατί ο ανάβαλο χρησιμοποιείται από τι τέσσερι μονάδε αντίστροφη όσμωση και μα δίνουν περίπου 5,5 με 6.000 κυβικά νερό τη μέρα, όταν οι γεωτρήσεις έδιναν πολύ λιγότερο και όταν η χρήση που χρειάζεται ο Δήμος Άργους, το, τα τμήματά του που ιδρεύονται από τη Λέρνη, γιατί δεν ιδρεύεται όλος ο Δήμος Άργους Μικινών από τη Λέρνη, ιδρεύονται και από άλλους, από πηγές κλπ, άλλα μέρη και άλλα σημεία, είναι 15.000 κυβικά τη μέρα. Τα 5.000 κυβικά τα έχουμε εξασφαλίσει. Έρχονται τώρα άλλα 5.000 κυβικά με τις άλλες τέσσερις μονάδες που φρόντισε ο Δήμαρχος, όπως έχει φροντίσει και άλλα πολλά πράγματα που δεν σας αρέσουν βέβαια να ακούγονται, αλλά τι να κάνουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι και να τα γράφουμε και να τα λέμε και να τα λέμε μέσα από τα ε, μαζικής επικοινωνίας μέσα. Λοιπόν, τι θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά. Θέλω να πω ότι οι άλλες τέσσερις μονάδες αντίστροφης όσμωσης που ήδη έχουν α, επιδοτηθεί από το κράτος θα μας δίνουν 10.000 κυβικά τη μέρα. Έδιναν ποτέ η Κρούσκουζα και οι άλλες πηγές τόσα κυβικά. Ποτέ. Πολύ λιγότερα και συμπλήρωναν. Όμως αυτό που έχω να πω είναι ότι το νερό το οποίο και το ξέρουν αυτοί, οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι μιλάνε και λένε για τα νερά, τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Το νερό το δικό μας υπάρχουν ε, εργαστήρια τα οποία μας δίνουν μετρήσεις για την ποιότητα του νερού. Σχεδόν κάθε εβδομάδα παίρνουμε μετρήσεις από διαφορετικά μέρη και σημεία. Και αυτό δείχνει ότι το νερό είναι πάρα πολύ καλό. Ότι έχει διαφορετική ε, γεύση. Όλα τα νερά έχουν διαφορετική γεύση μεταξύ τους. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και πάρτε τέσσερα διαφορετικά μπουκάλια από τέσσερις διαφορετικές εταιρείε. Και καθίστε και δοκιμάστε τα νερά. Θα δείτε ότι δεν έχουν ίδια γεύση. Έτσι είναι και το νερό το δικό μας. Και οι χλωριώσει του είναι κανονικέ γιατί υπάρχουν χλωριωτήρε και η ποιότητά του είναι σε υψηλά επίπεδα. Καλά κάνουν και αγοράζουν εμφιαλωμένο. Δεν ξέρω, να μην πω και τίποτα άλλο δηλαδή. Α κάνουν ό,τι θέλουν. Α κάνουν ό,τι θέλουν. Το ζητούμενο για μα είναι ένα. Ότι εμεί προσφέρουμε το νερό στην καλύτερη δυνατή ποιότητά του. Τώρα, αν κάποιο θέλει να λέει κουβέντε για να τι λέει, θα μπορούσε να κάνει κάτι πολύ απλό. Να ανοίξει με ένα αποστηρωμένο μπουκαλάκι να έχει τη βρύση του, να πάρει νερό, να το πάει σε ένα χημείο. Και εκεί λοιπόν να μα πει ότι ελάτε εδώ κύριε, υπάρχει αυτό, αυτό και αυτό. Και αφού κάνουμε τι μετρήσει μα, να πούμε ότι τα αναλυτικά εργαστήρια τα οποία κάνουν αναλύσει σε όλη την Ελλάδα, έτσι, μα λένε ψέματα. Ντρέπεται και η ντροπή όταν μετέρχεστε τέτοια πράγματα για να δείξετε τα μούτρα σα. Γιατί έχετε μέσα σα καημό, πόνο, φθόνο και ζήλια. Ζήλια σε ποιον, σε αυτόν που έχετε συνεργαστεί μαζί του και λέγατε τα καλύτερα λόγια όταν συνεργαζόσασταν μαζί του, και όταν αποφασίσετε να κάνετε κάτι διαφορετικό, σα έχει κυριεύσει η ζήλια και λέτε ό,τι θέλετε, ει βάρο ενό λαού ολόκληρου, ο οποίο πει κάποιοι από αυτού σα ακούνε. Ακούστε, επειδή οι θέσει αυτέ δεν είναι μόνιμε και επειδή οι θέσει αυτέ δεν είναι. Ω δημότη, θα μιλήσω τώρα. Ω δημότη, εγώ δεν πίνω εμφιαλωμένο νερό στο σπίτι μου. Το έχω πει πολλέ φορέ. Και αν θέλετε να σα φιλοξενήσω, ελάτε να δείτε τι νερό πίνω εγώ στο σπίτι μου. Και πώ πίνω. Γιατί το καφεδάκι που πάτε και παραγγέλνετε, με τι νερό σα το φτιάχνουν. Με το νερό τη βρύση σα το φτιάχνουν. Τι σα βάζουν εμφιαλωμένο νερό, γιατί είναι ακατάλληλο το νερό. Αλλά όχι να κατηγορεί το νερό εκείνο το οποίο είναι ύψιστο αγαθό και το οποίο δίνεται απλόχερα σε όλο τον κόσμο, και να του τρομοκρατεί και να του τρομάζει λέγοντα ψέματα. Κοιτάξτε, καμιά φορά κι εγώ άνθρωπο είμαι, οργίζομαι και μπορεί να φωνάξω και λίγο παραπάνω. Να ξέρετε όμω, ότι δεν φωνάζω άνευ λόγου και αιτία. Φωνάζω γιατί κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να πούν ψέματα δημιουργώντα ε, έναν εφέλωμα γύρω-γύρω, έτσι ώστε να αποκομίσουν κάποιο δίθεν πολιτικό όφελο. Κυριακή κοντή γιορτή, λέει ο λαό. 8 Οκτωβρίου θα τα πούμε και θα απαντήσει ο λαό για άλλη μια φορά. Ο λαό βλέπει. Βλέπει τα έργα, βλέπει όλε τι προσπάθειε που έχουμε κάνει και η δημοτική αρχή η οποία βρέθηκε εν μέσω μνημονίων, εν μέσω capital controls, κλειστών τραπεζών και ε, κορονοϊού, με ό,τι συνέπειες είχαν αυτά τα πράγματα, βλέπουν πόσο έχει αλλάξει όλος ο τόπος, πόσα σχολεία έχουν γίνει, τι αναπλάσεις έχουν γίνει, τι δρόμοι έχουν φτιαχτεί, που είχαν να φτιαχτούν 30 χρόνια πριν. Και αυτά τα λέω γιατί όταν ήταν τα μνημόνια και περικόπηκαν 90% οι πρόσωποι στου Δήμου, κανένα δεν ρώτησε πώ περνάμε εμεί εδώ και τι κάνουμε. Μέχρι που ήρθαν τα χρήματα μετά από απέτηση του Προέδρου των Δημάρχων του υποφαινόμενου στην, στην ΚΕΔΕ Θεσσαλονίκη, στο συνέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη, που του είπα και του απάντησα ότι οι περιφερειακοί Δήμοι έχουν μεγάλα προβλήματα. Και από την άλλη μεριά, βεβαίω, οι σχέσει με την περιφέρεια. Η οποία περιφέρεια νομίζει ότι το μόνο πράγμα που έχει να κάνει είναι να λέει ψέματα δεξιά και αριστερά, να μας φουσκώνει με ψέματα και ποια είναι εκείνα τα πράγματα τα οποία έχει κάνει. Διαχειρίζονται εκατομμύρια εκατομμυρίων. Τι έκανε να έχουν αλλάξει όλο τον τόπο. Πού είναι τα κλειστά γυμναστήρια που έχουν κάνει, που είναι τα κολυβητήρια που έχουν κάνει, που είναι οι, τα σχολεία που έχουν φτιάξει, που είναι αυτά όλα, να τα δούμε που είναι αυτά όλα. Τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο ψέματα και προσπαθούν να βγουν κουβέντε σε βάρο μια δημοτική αρχή η οποία έχει να δείξει πάρα πολλά. Εγώ σα είπα, ελάτε να συγκριθούμε και όχι να συγκρουστούμε. Ο λαό καταλαβαίνει. Ξέρει ποιο είναι εκείνο που υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και ποιοι είναι εκείνοι που εμφορούνται από ζήλια, φθόνο και θέλουν να πάρουν την καρέκλα του Δημάρχου. Να έρθουν να του τη ότι πάνε σπίτι του. Γιατί για να την κάνουν τίποτα δεν μπορούν.